Οι εντυπωσιακές αυτές εικόνες είναι αποτέλεσμα του αυτοκινούμενου εξομοιωτή πυρκαγιάς Fire Dragon. Οι πυροσβέστες καλούνται να εκτελέσουν διάφορα σενάρια για να κατασβέσουν εστίες πυρκαγιάς αλλά και να διασώσουν εγκλωβισμένο άτομο. Όλα αυτά σε κλειστούς χώρους, όπως ένα γραφείο ή μια αποθήκη. Πολύ ρεαλιστικά τα σενάρια που εξελίσσονται μέσα στο Dragon. Τις εστίες πυρκαγιάς που βλέπετε, για να έχουμε αυτές τις φλόγες, το μηχάνημα καταναλώνει προπάνιο. Και ο καπνός που φαίνεται μέσα στο χώρο, είναι χρησιμοποιούμε γλυκερίνη. Ο Fire Dragon βρίσκεται στα χέρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από το 2015 και προσφέρει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να εκπαιδευτούν με τον πλήρη ατομικό εξοπλισμό τους σε ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς που προσομοιάζει αστικούς κλειστούς χώρους. Έχουν περάσει 100 άτομα και οι εκπαιδευόμενοι μπαίνουν μέσα στο χώρο, εκτελούν, όπως είπα, το σενάριο που θα επιλέξει ο εκάστοτε εκπαιδευτής και εν συνεχεία, πέραν της κατάσβεσης των εστιών, υπάρχει και εγκλωβισμένος άνθρωπος, οπότε μπαίνουν στη διαδικασία έρευνας και διάσωσης, της αναζήτησης του ατόμου. Εφόσον βρουν το άτομο, το βγάζουν έξω σε ασφαλές σημείο. Ο εξομοιωτής πυρκαγιάς είναι αυτοκινούμενο κοντέινερ μεταλλικής κατασκευής μήκους περίπου 12 μέτρων, το οποίο αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα που συνδέονται με την εσωτερική κλίμακα. Έχουμε τη χαρά να είναι στη δεπίνα του Λακαρανίας και να εκπαιδευτούν όλοι οι συνάδελφοι. Ο εξομοιωτής αυτός δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πυροσβέστες να δοκιμαστούν σε καταστάσεις πραγματικές. Αυτή η γνώση είναι χρήσιμη ώστε οι πυροσβέστες να είναι πιο αποτελεσματικοί για να κάνουν ευκολότερη τη διάσωση των ανθρώπων αλλά και την περιουσία αυτών. Έχουν εκπαιδευτεί μέχρι στιγμής, με τη σημερινή σειρά και όλας, 100 άτομα από όλο τον νόμο, από όλες τις υπηρεσίες και από Αμφιλοχία, από Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Την ομάδα που ακολουθούν το Fire Dragon αποτελούν πιστοποιημένοι χειριστές, πυροσβεστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εξασκούν αυτήν τους δραστηριότητα παράλληλα με τα καθήκοντά τους στην εκάστοτε υπηρεσία που υπηρετούν.